στελέχη του κόμματος. Καλημέρα σας, κύριε Φίλη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μας ευνηδιάσατε. Είναι στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός της χώρας και είναι σαν να του απαντάτε. Και απαντάτε συγκεκριμένα. Με αυτό το ηχητικό απόσπασμα από τη συνέντευξή σας στο ραδιόφωνο του Sky, αν δεν κάνω λάθος, να τα ακούσουμε. Μέσο επίπεδο των συντάξεων από 750, θυμάμαι καλά, ευρώ το μήνα που είναι σήμερα, με τα νέα μέτρα που θα ψηφιστούν και που θα υλοποιηθούν από 1η-1η-19, το μέσο επίπεδο θα πέσει στα 450. 45% περίπου μείωση. Τι μπορούμε να πανηγυρίζουμε στο Καστελόριζο και αλλού? Ρωτώ, τι μπορούμε να πανηγυρίζουμε? Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και βέβαια το ερώτημα απευθύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε εμάς, στην αντιπολίτευση, αλλά και στην κυβέρνηση. Και στον άνθρωπο που μίλησε στο Καστελόριζο, τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα. Καταρχήν, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια στιγμή που δημιουργούνται νέες δυνατότητες. Και τα ερωτήματα τα οποία τίθενται δεν είναι ερωτήματα για να απαξιώσει κανείς μια δύσκολη πορεία με επιτεύγματα τα τελευταία 3 χρόνια, πορεία στην οποία βοήθησε ο Έλληνας πολίτης, αλλά αντιθέτως να υποσημειώσουμε ότι τώρα είναι η στιγμή, βγαίνοντας από μια ηφαισιακή κατάσταση της οικονομίας με μια ανάπτυξη, να θέσουμε ζητήματα τα οποία θα βελτιώσουν τη ζωή του Έλληνα πολίτη. Συνεπώς, και αυτό το τονίζω, είμαστε μπροστά σε δυνατότητες που προκύπτουν από την πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση με μνημονιακούς καταναγκασμούς, καμία αντίρρηση, αλλά θα ήταν λάθος κανείς να μην αντιμετωπίσει το θετικό στοιχείο της στιγμής. Η Λαγκάρντ βγήκε χτες, κύριε Φιλική, με το εξής. Θα πούμε τι. Ποιους καταναγκασμούς λέει? Τις αποφάσεις για τα σκληρά μέτρα, και μπράβο λέει που τα πήρατε, τις ονομάζει μεταρρυθμίσεις. Τις μειώσεις μισθών, τις μειώσεις συντάξεων. Είναι γνωστά αυτά. Την υπερφορολόγηση. Τη μειώσει. Τα βαφτίζει μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι αυτή. Είναι στη νέα γλώσσα, στο new speak των πιστωτών εδώ και πολλά χρόνια, να ονομάζουν ως μεταρρύθμιση επιλογές οι οποίες είναι εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Αυτό είναι σαφές. Κάποιοι όμως τα εφαρμόζουν. Ένα λεπτό. Επίσης δεν κρύψαμε ότι τον Αύγουστο του 2015 υπήρξε μια επώδυνη συμφωνία με ένα στόχο. Να μην καταστραφεί εκείνη τη στιγμή η ελληνική οικονομία, να μην βγούμε εκτός του ευρώ και να κερδίσουμε χρόνο και χώρο. Δημοσιονομικό χρόνο και χώρο. Να βελτιώσουμε την κατάσταση της οικονομίας και όταν σιγά σιγά επανέλθουμε στην ανάπτυξη, και τώρα ξεκινάει αυτό το σιγά σιγά, το σταδιακά, να θέσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν την αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη και την ανάπτυξη. Πάντως, εδώ είμαστε τώρα. Δεν απαντήσατε στο ερώτημα του Γιώργου. Ξέρετε, όχι. Η απάντηση ήρθε χθες από τον κύριο Λιάκο. Ο οποίος είπε, για παράδειγμα, μην περιμένετε μείωση των φορολογικών συντελεστών πριν από το 2021. Άρα, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέτε εσείς, που εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά η πρακτική, η κυβερνητική είναι εντελώς διαφορετική. Και όντως έχουμε τριαβολογία. Εδώ περνάνε στελέχη του κόμματός σας. Να προτρέχουμε, κύριε Παπαδάκη. Έρχονται στελέχη του κόμματός σας, τα οποία μας λένε καθαρή έξοδος, τέρμα, τελείωσε. Ένα λεπτό. Ελληνικά λαέ, τελειώσαν τα βάρη. Να φύγουμε λίγο τώρα από την αναγκαία, όπως λέτε και εσείς μερικές φορές, συνθηματολογία και να πάμε στην ουσία. Η ουσία λέει λοιπόν, τώρα ας αφήσουμε τις κουβέντες, τώρα, η ουσία λέει ότι είμαστε σε μια φάση δυνατοτήτων. Όχι βεβαιότητων, δυνατοτήτων. Ότι είμαστε καλύτερα... Το έχει αντιληφθεί αυτό ο κύριος Τσίπρας. Βεβαίως. Είμαστε καλύτερα, ένα λεπτό. Καλύτερα από πριν 3 χρόνια. Και στα λεγόμενά σας. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω. Γιατί όταν λέτε ότι μη θριαμβολογείς, κύριε, όχι, όταν οι συντάξεις θα άλλο πράγμα είναι, άλλο πράγμα είναι ότι έχουμε δυνατότητες και άλλο πράγμα είναι κανείς να δημιουργεί μια εικόνα η οποία είναι αντίστοιχη στην πραγματικότητα. Και δεν το κάνει αυτό ο κύριος Τσίπρας, το κάνουν άλλες πλευρές. Τονίζω και λοιπόν. Μέσα από την κυβέρνηση. Και μέσα από την κυβέρνηση, αλλά και γενικότερα και στον τύπο δημιουργείται αυτή η εικόνα. Το φιλικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να βγούμε από το πλαίσιο και της καταστροφολογίας που δυστυχώς έχει δηλητηριάσει τη δημόσια ζωή με ευθύνη της αντιπολίτευσης και διαφόρων οικονομικών συμφερόντων, αλλά και της εύκολης τριαμβολογίας. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε θετικές δυνατότητες αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι αυτές? Αυτό να δούμε. Άλλο πράγμα όταν η ανάπτυξη, όταν η οικονομία είναι μείον 2% και άλλο όταν είναι συν 2%. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα.
Όταν λοιπόν επιμένουμε και λέμε ότι τα μέτρα που ψηφίστηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση πέρσι για τη μείωση των συντάξεων τώρα πρέπει να αρθούν, γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχουν άλλες οικονομικές συγκυρίες, θετικές οικονομικές συγκυρίες. Αλλιώς... Εσείς όμως είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτά όχι μόνο δεν θα έρθουν, αλλά θα εφαρμοστούν και θα μειωθούν. Λέω λοιπόν όχι. Είπα ότι πρέπει να μην εφαρμοστούν. Διότι αν εφαρμοστούν. Να μην εφαρμοστεί λοιπόν ο επαναπολογισμός των συντάξεων, λέτε με λίγα λόγια. Από 1η-1η του 19 η μείωση των συντάξεων. Να μην εφαρμοστούν. Διότι εάν εφαρμοστούν, θα γίνει αυτό που λέει ο κύριος Ρωμανιάς, θα υπάρξει μια περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Η κατακρεούργηση των συντάξεων υπήρξε με 26 μειώσεις την εποχή των προηγουμένων μνημονίων. 27η τώρα μείωση δεν πρέπει να υπάρξει. Είναι ψηφισμένο όμως. Βεβαίως. Υπάρχει και ρήτρα μήνα αναστρεψιμότητας. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Επαναλαμβάνω. Είναι όντως ψηφισμένα. Ψηφίστηκαν για να κερδίσουμε χρόνο και χώρο. Δεν είναι γραμμένα στις πλάκες του Μωυσέως αυτές οι ρυθμίσεις. Δεν είναι γραμμένες εκεί. Τα μνημόνια δυστυχώς οι πλάκες είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι προαπαιτούμενο για να βγούμε από το μνημόνιο. Γιατί ξέρετε κάτι, κι εσείς ως δικαιολογία είχατε τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Λέγατε δεν φταίμε εμείς, φταίνε τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Τώρα ξέρετε, θα μας πει αύριο μεθαύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης άμα θα'ρθει στην εξουσία. Δεν φταίω εγώ, φταίει το προηγούμενο μνημόνιο. Δεν θα τους δώσουμε... Μου θυμίζει την Αλίκη Βουγιουκλάκη με τη Γιατικιάρογλου. Δεν φταίω εγώ, η Γιατικιάρογλου φταίει. Δεν θα δώσουμε αυτή την ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη. Ούτε κυβέρνηση θα γίνει, ούτε θα βρει σκληρές μνημονιακές ρυθμίσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μήπως όμως για να παραμείνετε στην εξουσία, υποχρεωνόσαστε κι εσείς και είσαστε πάρα πολύ καλοί με τους δανειστές. Γιατί κοιτάξτε, εμένα με ενοχλεί το γεγονός, κύριε φίλη, και σας το λέω ξεκάθαρα. Όλο συγχαρητήρια. Έτσι ακριβώς όπως σας γνωρίζω, νομίζω ότι και εδώ ταυτίζονται οι απόψεις μας. Εμένα με ενοχλεί το γεγονός να μου λέει καλά λόγια Λαγκάρντ. Με ενοχλεί να μου λένε καλά λόγια οι δανειστές και οι Γερμανοί. Ότι μπράβο σας για τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήσαμε. Ζωή των πολιτών πιο δύσκολη, έτσι. Που συμφωνήσαμε ότι κατακρεούργησαν την ελληνική κοινωνία. Να μας λένε και μπράβο και να μας την πάνε στην πλάτη. Οι δανειστές, και ότι είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Οι δανειστές βρίσκονται σε μια νέα κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Και ενώ οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν να τελειώνουν με την Ελλάδα. Να τελειώνουν. Να μην ασχοληθούν ξανά. Να την τελειώσουν την Ελλάδα ή να τελειώνουν με την Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει σήμερα ως πρόγραμμα θέλουν να τελειώσει. Να μην ασχοληθούν ξανά, να μην ξαναδώσουν χρήματα οι ίδιοι. Αυτό θέλουν. Συνεπώς. Θέλουν τα λεφτά τους πίσω όμως. Αυτό το δεύτερο θέμα. Και όλα τα μέτρα να εφαρμοστούν. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Το πρώτο θέμα ότι θέλουν τώρα να τελειώνει το πρόγραμμα. Να μην ξαναπάνε στη Βουλή ο καθένας της χώρας του και να πει δώσε και άλλα λεφτά στην Ελλάδα. Αυτό έχει και ένα στοιχείο θετικό. Ότι μπορεί να διευκολύνει μια έξοδο με θετικές παραμέτρους και όχι μόνο αρνητικές. Γιατί αρνητικές υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Είναι όλη η ισορρευμένη μνημονιακή θεσμική πραγματικότητα. Τώρα, το κρίσιμο θέμα βεβαίως και συμφωνώ μαζί σας σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι το θέμα του χρέους. Διότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που περάσαν μνημόνια, όπως είναι για παράδειγμα η Πορτογαλία, έχει ένα δυσθεώρητο δημόσιο χρέος. Αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, αυτή την ώρα, στην Ουάσιγκτον γίνεται συζήτηση. Έχει πάει και ο κύριος Τσακαλώτος με το Ουάσιγκτον Group, με τους δανειστές, για το ζήτημα αυτό. Έχουμε ήδη από πέρσι κάποια εικόνα, κάποια ιδέα ρυθμίσεων, θετικές, θετικές. Αν μάλιστα και η γαλλική πρόταση για τη σύνδεση αποπληρωμής χρέους και ανάπτυξης γίνει δεκτή, δύσκολο, δεν είναι εύκολο, είναι ακόμη θετικό. Οι Γερμανοί έχουν στείλει στα πόδια και σε αυτήν. Παρ' όλα αυτά όμως, θέλω να τονίσω, στο δημόσιο διάλογο σήμερα δεν πρέπει να μείνουμε στα ελάχιστα, τα οποία είναι αναγκαία και καλά. Δεν μηδενίζω. Πρέπει να ανοίξουμε το συνολικό πρόβλημα. Διότι και με τα καλύτερα μέτρα που δίνουν τώρα οι δανειστές, αν δώσουν για το χρέος, το χρέος παραμένει μη βιώσιμο. Και υποχρέωση και δεν το λέω εγώ αυτό. Αυτό το πλεόνασμα. Το οποίο πλεόνασμα είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Για να διατηρηθεί το 3,7 πρέπει να διατηρηθούν τα σκληρά μέτρα. Θα φτάσουμε και ενδεχομένως να έρθει και λίγο πιο μπροστά η μείωση του αφορολογίου. Μην παίζουμε με σενάρια τώρα. Γιατί κοίτα, ξέρετε γιατί το λέω. Ναι. Γιατί μπορεί κύριε φίλοι να μας πούνε, ωραία, θέλετε ρύθμιση χρέους, κάτι θα κάνουμε. Να βάλουμε και ρήτρα αποπληρωμή με ρήτρα ανάπτυξης, να το συζητήσουμε. Να γίνει εξαγορά κάποιων ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να το συζητήσουμε. Αλλά θα φέρετε πιο εδώ τη μείωση του αφορολογίτου, που σε συνδυασμό με τη μείωση των συντάξεων, ξέρετε τι θα γίνει. Θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες. Κύριε Παπαδάκη, όχι μόνο οι συντάξεις. Αυτό είναι πολύ αρνητικό σενάριο. Δεν το συζητούμε. Το τονίζω. Εσείς δεν το συζητάτε. Η κυβέρνηση δεν. Αν έρθει ο κύριος Τσίπρας και πει πάλι ότι τι να κάνω, ρε παιδιά. Ξαναλέω για να γίνει σαφές. Η κυβέρνηση, με την νομοθετική δέσμευση που είχε αναλάβει, δεν συζητεί το ενδεχόμενο να έρθει το 2019, σωρευτικά δηλαδή,
η ιστορία της μείωσης του αφορολόγητου. Όχι, κάνετε λάθος, Υπουργέ. Έχετε ψηφίσει στο 20 νόμο, και 19. Μισό λεπτό. Έχετε ψηφίσει στο νόμο ότι δίνετε τη δυνατότητα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να απαιτήσει και να έρθει ένα χρόνο νωρίτερα. Ναι, αλλά λέω. Εάν δεν πιάσουμε του στόχου. Αν δεν πιάσουμε του στόχου όμω. Που του καθορίζει του πιάνουν. Έχετε δίκιο. Ότι μονάζιγα είναι δικά του. Πρέπει να μειώσουμε τι συντάξει που εσεί λέτε να μην μειωθούν. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είχα μείνει, θα τα πούμε όλα. Είχα μείνει στην ανάγκη ρύθμιση του χρέου. Και βεβαίω μπορεί να βάλουν όρου. Δεν δίνουν λεφτά να βάλουν όρου οι περιβόητε μεταρρυθμίσει. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Έχει σημασία ο βρόχος του χρέους να φύγει από την ελληνική οικονομία ή να, κάπως να μην είναι τόσο πολύ σκληρός. Το Ινστιτούτο Πέτερσεν, το οποίο αποτελείται από συστημικούς οικονομολόγους, όχι από μαρξιστές ή ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, έβγαλε μια μελέτη, μεγάλη, πολυσέλιδη μελέτη προχθές για το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, όπου λέει ότι καλό πράγμα είναι επιμήκυνση και αναγκαίο, καλό πράγμα και αναγκαίο είναι χαμηλά επιτόκια. Αλλά λέει και πάλι δεν βγαίνει λογαριασμός. Πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα της περικοπής, της απομείωσης, της ονομαστικής αξίας του χρέους. Οι Γερμανοί δεν το δέχονται με τίποτα. Ναι, το ξέρω. Και όχι μόνο οι Γερμανοί. Με την αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων, με την άνοδο ακροδεξιών κομμάτων, των οποίων είδατε στο Ευρωκοινοβούλιο ποιοι δεν ψήφισαν το ψήφισμα για τους δύο στρατιωτικούς. Κύριε Παπαδάκη. Είναι 110 βουλευτές οι οποίοι δεν ψήφισαν. Ναι, ναι. Αυτοί προέρχονται από χώρες που όχι μόνο δεν θα δεχτούν μείωση του χρέους. Σου λέει δεν κατάλαβα. Σου δώσα εγώ λεφτά και τώρα μου λες εγώ κύριε να Παπαδάκη, μειώσω τα δανεικά. Μην λέτε τον αντίλογο, τον ξέρω τον αντίλογο. Σημασία έχει σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα και στη διεθνή κοινή γνώμη. Θέτουμε ξανά τα προβλήματα ή τα ξεχνάμε. Τα θέτετε εσείς ή τα θέτει η κυβέρνηση. Λέω για την κυβέρνηση. Γιατί μέχρι στιγμής. Ένα λεπτό. Συγγνώμη. Η εντύπωση η οποία έχει δημιουργηθεί, κύριε φίλη, και ο κόσμος, η αντιπολίτευση το εκμεταλλεύεται, και ο φιλικός της τύπος, και τα οικονομικά συμφέροντα, να σας πω εγώ, και μέσα μαζικής ενημέρωσης, να σας πω εγώ, και λένε το εξής. Κοίτα τι κάνουν αυτοί για να διατηρηθούν στην εξουσία. Λένε σε όλα ναι. Και όταν φτάσει η συζήτηση αυτό. Πάνω στο ουσιαστικό, που είναι το χρέος. Που είναι τα σκληρά μέτρα, λένε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά ελληνική ΕΛΑΕ γιατί είμαστε στα βράχια. Ένα λεπτό. Με την πλάτη στον τοίχο. Επαναλαμβάνω. Αυτό δεν είναι σωστό και είναι μια προπαγάνδα. Δεν λέμε σε όλα ναι. Σταθμίζουμε. Μέχρι στιγμής έχετε πει. Σταθμίζουμε το συσχετισμό. Για τη σωτηρία της πατρίδας. Και τώρα λέω που βελτιώνεται τουλάχιστον δημοσιονομικά η οικονομία μας. Τουλάχιστον επιστρέφουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν είναι πολύ δυνατή, αλλά είναι ρυθμή ανάπτυξη μετά από πολλά χρόνια. Τώρα μπορούμε να ανοίξουμε την ατζέντα ώστε σταδιακά. Να εφαρμοστούν ορισμένα μέτρα υπέρ του λαϊκού παράγοντα. Με ανοιχτές πληγές, κύριε Φίλιππ. Με ανοιχτές πληγές. Ξέρετε ποια, εσωτερικές. Να σας πω μία για παράδειγμα. Ναι. Έχουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Βγήκε ο κύριος Κατρούγκαλος και είπε ότι είναι ένας νόμος και συνταγματολόγος και ο ίδιος. Ο οποίος είναι μελετημένος και σωστός για να σώσει το ασφαλιστικό. Πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και το βγάζει αντισυνταγματικό. Και η απάντηση, ξέρετε ποια είναι. Ωραία. Μόλις μας το βγάλει αντισυνταγματικό, θα κάνουμε ένα άλλο νόμο ή κάποιες διορθώσεις στο νόμο, έτσι ώστε να το κάνουμε συνταγματικό. Μια τρύπα δηλαδή. Αλλά μια τρύπα στο νερό. Κοιτάξτε. Δηλαδή, οι μειώσεις θα είναι μειώσεις, η συμφορά για τους συνταξιούχους θα είναι συμφορά, για τους μισθωτούς θα είναι το ίδιο. Εσείς μιλάτε με βάση τα όσα ισχύουν μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Λέω ότι είναι η στιγμή να συζητήσουμε και δεν είναι αυτόματο θέμα. Πριν εφαρμοστούν τα μέτρα. Όμω είναι άποψη, φίλοι, και δεν είναι άποψη αυτή όμω. Εγώ και... πιστεύω ότι είναι μια άποψη, επειδή γνωρίζω και τον Πρωθυπουργό, γνωρίζω και του ανθρώπου που μιλάω μέσα στο κόμμα, είναι μια άποψη που έρχεται από την κοινωνία και αναλόγως της πορείας της οικονομίας μπορεί να υιοθετηθεί. Μαγική κουβέντα. Μιλήσατε για κοινωνία. Η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Και ξέρετε κάτι. Επειδή είχατε ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών, θα μου πείτε για το 15 τον Αύγουστο που η Ελλάδα ήταν έφτασε σε ένα. Δεν έχει σημασία. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού ήταν και είναι καταγεγραμμένο ότι ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα έκανε αυτά που λέτε εσείς τώρα, θα τα έκανε τότε. Ότι εμείς κύριοι θα έχουμε τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούμε τα σκληρά μέτρα που αφορούν τη συντάξη, τον ένφια, τη φορολόγηση. Και αντί του μάνα χωλή. Κοιτάξτε, τώρα πέρασαν τα πάθη περάσαν. Τώρα έχουμε μπει στην Ανάσταση. Οπότε μην μου λέτε αντί του μάνα χολή, αντί του όξος κλπ. Ας τα αφήσουμε αυτό λοιπόν τώρα. Επαναλαμβάνω και αυτό θέλω να είναι σαφές. Μετά από 3 χρόνια που έδωσε πολλά ο Έλληνας πολίτης, μετά από 10 χρόνια που έδωσε πάρα πολλά ο Έλληνας πολίτης, ήρθε η στιγμή, όχι αυτόματα, ήρθε η στιγμή όμως να ξαναβάλουμε στο τραπέζι ορισμένα ζητήματα
που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της οικονομίας, της καθημερινότητας. Είσαστε κατηγορηματικός και λέτε να μην γίνει ο επαναπολογισμός των συντάξεων που θα φέρει μείωση. Και μάλιστα δώσατε και παραδείγματα. Έτσι είναι τα παραδείγματα όπως τα λέτε. Τα έδωσα με βάση την έρευνα του κυρίου Σάββα του Ρομπόλη και του Γιώργου του Ρωμανιά, που είναι απέναντί σας και δεν φεύγει. Βεβαίως. Γιατί ήθελε εδώ να σας παρακολουθεί. Βεβαίως. Έτσι είναι όπως θέλω να σας πω το εξής. Είμαι σε μια φάση, εγώ δεν κάνω τον έξυπνο, δεν είμαι οικονομολόγος. Ακούω και τον κύριο Ρωμανιά που είναι ειδικός και άλλους. Είμαι σε μια φάση που πρέπει να αξιοποιήσουμε την επιστημονική γνώση για να δημιουργηθούν νέες πολιτικές προοπτικές. Να αλλάξει το επιστημονικό παράδειγμα, όπως λένε οι επιστήμονες. Ο εγκλεισμός μας μέσα στον νεοφιλελευθερισμό, που ήταν αναγκαστικός με το μνημόνιο που αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε το καλοκαίρι του 2015, τελειώνει ο εγκλεισμός. Δημιούνται ρογμές τώρα. Πρέπει να ξανασκεφτούμε λοιπόν με τον σε εισαγωγικά παλαιό τρόπο, με τον πριν τον Αύγουστο τρόπο ορισμένα ζητήματα. Πάντως, κύριε Φίλη, όλα αυτά τα μηνύματα που έρχονται από κόσμο όλη την ώρα που είστε εδώ, μας λένε ότι όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά και αυτά τα μέτρα που ήδη έχουν περάσει δεν θα σταματήσουν να ισχύουν. Δηλαδή, η ζωή τους δεν βλέπουν, δεν βλέπει ο κόσμος να γίνεται πιο εύκολη. Κοιτάξτε. Μόνο με στην προοπτική που δεν θα εφαρμοστούν μέτρα τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησής τους. Δηλαδή, ο επαναυπολογισμός των συντάξεων, έτσι, Γιώργο, είναι παρά το γεγονός, γιατί είναι, ξέρετε, εξοργίζει και τον κόσμο όταν ακούει, πλεόνασμα έχει ο ΕΦΚΑ. Από πού? Από πού το έχει το πλεόνασμα. Τα έσοδα του κράτους πάνε μια χαρά. Από πού? Από πού? Από την ανάπτυξη. Από την ανάπτυξη. Είναι από την υπερφορολόγηση, άμεση και έμεση υπερφορολόγηση. Στο 1 ευρώ πληρώνει 1,70. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, κύριε Υπουργέ. Επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης. Αυτός που θα πάρει 200 ευρώ επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης, τα 170 τα επιστρέφει μέσω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου με τους φοβερούς έμεσους φόρους που έχουν. Δηλαδή, τον κοροϊδεύουμε τον Έλληνα. Δεν κοροϊδεύουμε τον Έλληνα και δεν κοροϊδεύεται ο Έλληνας. Το πορτοφόλι είναι ασφαλής δείκτης. Θέλω να πω το εξής, για να μην μιλάμε με γενικούς όρους. Συντάξεις. Υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες κοινωνικές που αδικούνται. Αδικούνται από τον επανεπολογισμό. Για παράδειγμα, οι συντάξεις χειρίας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει τώρα να υπολογιστεί και να αλλάξει. Το κόστος δεν είναι τόσο το οικονομικό μεγάλο. Και φανταστείτε ότι ούτε για αυτό δεν μας αφήνουν. Αφήστε τα είχατε ψηφίσει. Αφήστε δεν μας αφήνουν. Λέει, είμαστε σε άλλη στιγμή τώρα. Τώρα οι συντάξεις χειρίας πρέπει να αλλάξουν, να βελτιωθούν. Δεν πάμε με συντάξεις χειρίας οι οποίες είναι επιδόματα. Να συνούμαστε. Δεύτερο θέμα. Οδηγούμαστε στην κατάργηση του ΕΚΑΣ. Ό,τι έχει απομείνει και έχει απομείνει κάτι. 30 ευρώ έχουν μείνει. 30 ευρώ. 30 ευρώ. Και τα 30 ευρώ στα 350 είναι σημαντικό. Και αυτό λέω. Πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση τρόπους που να μην καταργηθεί στην πράξη το ΕΚΑΣ. Μα έχει ψηφίσει. Μου επιτρέπετε. Ότι τα αντίμετρα που λέτε εσείς θα εφαρμοστούν αφού πρώτα πιάσουμε τους στόχους. Κύριε Παπαδάκη, δεν είναι ένα σου κόβω, ένα σου δίνω, όπως μας λέγατε στην αρχή, όπως άκουσα τον Πρωθυπουργό. Έχετε δίκιο. Λέω λοιπόν τώρα. Στην πράξη δεν φαίνεται αυτό. Προχωρώ πιο πέρα και μιλάω για συγκεκριμένους στόχους. Δεν μιλάω γενικά. Ναι, έτσι, εσείς λέω, τα βάζετε. Λοιπόν, ένα είναι συντάξεις χειρίας. Τι κάνουμε. Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αποκατάσταση. Δεν το κουβεντιάζουμε. Αύριο. Δεύτερον. Είναι το θέμα του ΕΚΑΣ. Δεν μπορεί να κόψεις από τους χαμηλούς συνταξιούχους του ΕΚΑΣ. Μα τα έχετε κόψει ήδη, κύριε Υπουργέ. Επαναλαμβάνω. Αυτό μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση. Πότε είναι το θέμα? Πηγαίνοντας προς την έξοδο από την κατάσταση τη δανειακή σήμερα. Προοπτικά, μέχρι το Δεκέμβρη. Τώρα μιλάω, όχι του χρόνου. Δηλαδή, μην φτιάχνουμε ένα μεγάλο θέμα και μετά λέμε αυτό δεν γίνεται. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Που έχετε ψηφίσει αυτό εδώ, εδώ, πρέπει εδώ, λοιπόν να εδώ, δούμε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Να σας πω ένα παράδειγμα άλλο. Ναι. Κακή εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Με αποτέλεσμα να μειώνουν επικουρικές συντάξεις, για παράδειγμα, και συντάξεις με λανθασμένο τρόπο. Αυτά είναι κλεμμένα λεφτά από τον συνταξιούχο. Πρέπει να του επιστραφούν. Μας λέει ο κύριος Πετρόπουλος, ναι, θα τα επιστρέψουμε, και λέει η κυρία Αξιόγλου, θα ρωτήσω τους δανειστές. Πάντα θα έχετε ένα. Μήπως λοιπόν είσαστε τα καλά παιδιά. Αυτό λοιπόν τώρα που λέτε είναι εύστοχο, πολύ σωστό. Αν αυτό ίσχυε μέχρι τώρα και ισχύει για μερικούς μήνες ακόμα, αυτό δεν θα υπάρχει ως δικαιολογία δική μας. Αμέσως μετά. Και αν δεν γίνει αυτό, δεν θα ρωτάμε. Αν δεν γίνει αυτό, θα κάνω φίλες. Αφήστε θα συνεχίσει να είναι σε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση. Εγώ δεν κάνω προσωπικές πολιτικές ούτε παλικαρισμούς. Συμμετέχω σε ένα κόμμα από μικρός. Η συλλογικότητα με ενδιαφέρει
και θέλω να γίνεται διάλογος. Αυτό ξενίζει τη Νέα Δημοκρατία, ότι έχουμε διάλογο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μπορεί να είστε κοντά στο κόμμα σας. Είναι όλοι κοντά στο κόμμα σας. Όλοι. Ή είναι κάποιοι οποίοι απομακρύνθηκαν. Όχι, όχι. Και μήπως τους γοήτευσε η εξουσία και η καρέκλα. Εσείς δοκιμαστήκατε, κύριε φίλη, και εγώ το έχω πει και δημόσια. Δοκιμαστήκατε και κάποια στιγμή είπατε. Έχω την άποψή μου όταν ήμουν υπουργός παιδείας και σηκώθηκα και έφυγα. Σας δίνω ένα άλλο υπουργείο, δεν το πήρατε προς τιμή σας. Κάποιοι άλλοι έχουν βολευτεί στην καρέκλα τους, κύριε Υπουργέ. Δεν πιστεύω. Και έχουν αλλάξει και ως άνθρωποι. Ξέρετε ότι εγώ τους ήξερα και πριν υπουργοποιηθούν και πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Άλλη συμπεριφορά τους τότε και άλλη. Το φίλο τον ξέρω χρόνια. Δεν σας πλέκω το εγκόμιο, αλλά τουλάχιστον εσείς δεν έχετε αλλάξει. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη. Και βγαίνετε και λέτε και καμιά κουβέντα. Κύριε Παπαδάκη. Που μπορεί να ενοχλεί. Κύριε Παπαδάκη. Η ιστορία, κάποιοι άλλοι είναι βασιλικό του βασιλείου. Η ιστορία λέει ότι όλοι αλλάζουμε, όλοι, όλοι. Όλοι. Τα πανταρή. Άρα λοιπόν μη λέτε με έχει τόση σχέση ευκολία. Με την αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ λέω, αυτή λοιπόν, τη στιγμή. Βεβαίως. Είσαστε αριστερό κόμμα. Βεβαίως και εσείς μπορεί να είσαστε αριστερός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ραουκαλιά της αριστεράς. Ξέρετε, δεν είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Δεν είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Το είχα πει στον Γιώργο τον Κατρούγκαλο. Κοιτάς το ειδωλό σου. Κοιτάς και λες μπερδεύεις τα χέρια σου. Ποιο είναι το αριστερό και ποιο είναι το δεξί. Αυτό συμβαίνει και με τις φωτογραφίες μερικές φορές. Έτσι δεν είναι, εσύ που ξέρεις και από. Πάντα, έτσι. Αλλά για να επανέλθουμε τώρα, γιατί μην πηγαίνουμε τα υπαρξιακά ζητήματα, τι είναι ο καθένας. Να επανέλθουμε στα κοινωνικά θέματα που αφορούν τον κόσμο. Πρώτο θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το θέμα των συντάξεων. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να αποφύγουμε μια περαιτέρω δραματική μείωση από 1η-1η του 19. Επιμένετε, Υπουργέ, έχετε πληροφόρηση ότι θα το κάνετε. Όχι. Είναι επιθυμία. Το θέτουμε στο δημόσιο μόνο διάλογο. Μόνο εσείς το θέτετε. Μάλιστα. Όχι, δεν νομίζω. Μόνο εσείς. Θα το δούμε. Μόνο εσείς. Ακόμα και έτσι να είναι, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ακόμα και έτσι να είναι. Γιατί εγώ γνωρίζω τους ανθρώπους που συγκροτούν την κυβέρνηση, ξέρω την κοινωνική τους ευαισθησία και πιστεύω ότι θα δώσουν μάχη για ζητήματα αποκατάστασης για το λαϊκό κόσμο. Αν είχατε την ευαισθησία που είχατε εσείς, δεν θα ψηφίζαν τον νόμο αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Εάν είχατε. Πώς. Το εξηγήσαμε. Πρώτα το ψηφίζω και το μετά έχω ευαισθησίες. Κύριε Παλάκη, κερδίσαμε χρόνο και χώρο. Τώρα είναι η στιγμή να το αποδείξουμε. Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Σωστό. Άλλαξε η ηρεμία τους. Ναι. Δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν υπήρξε για 50 ευρώ γίνεται κατάσχεση του λογαριασμού, κύριε. Έχετε δίκιο σε αυτά τα ζητήματα. Και λέω έτσι ότι πιάνουμε τα πλεονάσματα. Για να μην το... Έτσι τα πιάνουμε. Σωστό. Με την κατάσχεση λογαριασμών για χρέος 100 ευρώ. Και με τα υπερπλεονάσματα που πιάνουμε, αφαιρούμε πόρους από την οικονομία που θα πηγαίνουν στην ανάπτυξη. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει θέμα. Άλλο ζήτημα μας συζητούμε τώρα. Όλα αυτά γίναν με τον καλύτερο ή όχι τρόπο. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα όμως είμαστε σε στιγμή νέων δυνατοτήτων. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα σήμερα. Όχι. Ολοκληρώνεται θέλω ένα πρόγραμμα. Να το δω αυτό το πράγμα. Άρα γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να θέσει και η ίδια τα ζητήματά της. Ένα παράδειγμα. Δεν κάνει κάτι άλλο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είπατε σωστά για τα 3,5% πλεονάσματα. Επί πενταετία. Μετά 2% μέχρι το 50. Το 60. Μέχρι το 60. Επί πενταετία δυσβάσταχτα είναι για την οικονομία. Και αυτά ψηφισμένα. Βεβαίως. Και ταυτοχρόνως αυτά είναι και επιδόματα τα οποία θα δημιουργήσουν προοπτικά μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Διότι το 3,5% τα πλεονάσματα θα φύγουν από τη δυνατότητα να υπάρξει κοινωνικό κράτος ισχυρό, από εκεί θα φύγουν τα γρήγορα αυτά, και θα φύγουν επίσης και από τη δυνατότητα να έχει το κράτος ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Διότι ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι, και ιδιωτικές, άλλη... και ιδιωτικές επενδύσεις, που σημαίνει ρύθμιση του χρέους για να γίνουν σοβαρές ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και δημόσιες επενδύσεις. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Υπουργέ. Η διασφάλιση του 3,5% σημαίνει διατήρηση άμεσης και έμεσης φορολογίας, η οποία ακόμα και στην περίπτωση αυτού που έχει μια δουλειά με 500 ευρώ, ουσιαστικά αυτά που του μένουν στην τσέπη είναι 200. Ναι, καλά, το υπερβάλλεται, αλλά υπάρχει τόσο, τόσο, τόσο. Ισχύει. Έμεση, την έμεση, άμεση και ασφαλιστικές έμεση και άμεση, δε, κύριε Υπουργέ. Και λιγότερα, Γιώργο. Και λιγότερα. Δεν μπορείτε να διαφωνήσουμε σε αυτό τώρα. Έμεση, η ουσία είναι ότι πρέπει να υπάρξει μείωση των πλεονασμάτων. Εγώ άκουσα τις προάλλες ένα στέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Μητράκο, υποδιοικητή, ο οποίος είπε ότι και το 18 τα πλεονάσματα δεν πρέπει να υπάρχουν. Και άλλοι το λένε στην Ελλάδα, ότι τα πλεονάσματα. Και άλλοι. Γιατί αυτό είναι από όλες τις πλευρές. Και ο Μητσοτάκης το είπε κάποια στιγμή, από ό,τι θυμάμαι. Δεν υπάρχει μια συνεννόηση εθνική να διεκδικήσουμε τη μείωση των πλεονάσματων. Γιατί σας δεσμεύει η ψήφιση. Όχι, όχι, όχι. Σας δεσμεύει η ψήφιση. Ξαναλέω. Δεν πρέπει να μιλάμε μικροπολιτικά. Όχι μεταξύ μας. Τότε θα ξαναπεράσει από όλα τα κοινοβούλια. Όχι. Η μείωση του υπερπλεονάσματος για να εγκριθεί πρέπει να περάσει από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. Γι' αυτό δεν είναι θέμα το οποίο γίνεται αυτομάτως. Έτσι. Τίθεται όμως. Και θα δεχτούν οι άλλοι, κύριε, οι οποίοι λένε φέρε μου πίσω τα λεφτά που σου δάνεισα. Και θα μου πείτε το λάθος είναι ότι το δημόσιο χρέος έγινε ιδιωτικό. Το ιδιωτικό χρέος έγινε δημόσιο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην παραδοκολογήσουμε. Εσείς μου λέτε και σωστά τις δυσκολίες. Δεν τις αγνοώ.
και δεν τις υποτιμώ. Σημασία έχει τώρα, στη νέα στιγμή, το τονίζω αυτό, που βρίσκεται η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Θα ξανανοίξουμε ζητήματα σταδιακά, δεν λέω αυτόματα, λίμω, δεν είναι έτσι τσακ, λιντόλα. Σταδιακά για να βελτιωθεί. Δεν το ακούω εγώ αυτό. Αυτό λέμε εγώ τώρα. Εγώ ακούω καλύτερες μέρες, ότι έρχεται ο παράδεισος. Όχι, πολλά στελέχη σας. Ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο και τελειώνουμε με όλα τα προβλήματα. Ότι τέλος, βγήκαμε από τα μνημόνια, θα πάμε στις αγορές. Σε καμία θεολογία από την κόλαση δεν πας στον παράδεισο. Σε καμία θεολογία. Μην το λέτε σε μένα. Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Εκτός από τα τεράστια οικονομικά ζητήματα, υπάρχουν τα ανοιχτά εθνικά μέτωπα με μια διγλωσία. Με δύο κόμματα τα οποία είναι ξένοι στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή, ξέρετε τι λένε, είναι σαν και αυτόν ο οποίος φιλοξενεί την πεθερά του και λέει στη γυναίκα του, ρε γυναίκα, εμείς παντρευτήκαμε να κάνουμε οικογένεια, αλλά η μάνα σου μου κολλάει, δεν μπορώ ρε παιδί μου, λέω κρεμμύδι μου, λέει σκόρδο, λέω δεξιά μου, λέει αριστερά. Τι σχέση έχετε εσείς με τον κύριο Καμένο, λοιπόν, με τον Πάνο Καμένο, με τον Δημήτρη Καμένο, τι σχέση έχετε εσείς. Ένα λοιπόν θέμα. Δεν υπάρχει κυβερνητική διγλωσία. Η κυβέρνηση διεθνώς εκφράζεται, η χώρα διεθνώς εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Για τον Σκοπιανό, όχι. Για όλα τα θέματα. Όχι. Από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτή είναι η θέση που δεσμεύει τη χώρα. Δεύτερον, πράγματι υπάρχει η διαμορφία της κυβερνητικής συνεργασίας με τον κύριο Καμένο, η οποία ήταν εξαναγκαστική λόγω των σχετισμών του Σεπτεμβρίου του 2015 και δεν ήταν στρατηγική επιλογή. Τρίτον, και έχει σημασία αυτό, προφανώς και η ελληνική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, με μία γραμμή, διαπραγματεύεται όταν χρειάζεται, δείχνει αποφασιστικότητα όταν χρειάζεται για την υπεράσπιση των εθνικών μας ζητημάτων. Έχει δικαίωμα ένας υπουργός, και μάλιστα στο ευαίσθητο Υπουργείο Άμυνας, να λέει την άποψή του. Δεν θα αμφισβητήσω το δικαίωμα αυτό, αλλά το δικαίωμα αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτή η άποψη να παράγει πρακτική πολιτική. Έχετε ακούσει τι λέει για την αριστερά ο Δημήτρης Καμένος? Έχετε ακούσει τι λέει για την αριστερά ο Δημήτρης Καμένος? Δεν το σχολιάζω τον κύριο Καμένο. Τον κύριο Δημήτρη Καμένο δεν το σχολιάζω. Πώς είναι? Δεν το σχολιάζω. Μαζί όμως σηκώνετε το χέρι και τα παιδιά μετά. Επαναλαμβάνω και είμαι σαφής. Χωρίς τον Καμένο, τον Δημήτρη, δεν έχετε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό αφορά εκείνον και όχι την κυβερνητική πλειοψηφία. Πώς? Επαναλαμβάνω. Δεν σχολιάζω τον κύριο Καμένο. Τον κύριο Δημήτρη Καμένο. Για τον κύριο Πάνο Καμένο, που είναι αρχηγός κόμματος που συμμετέχει στη συγκυρία. Απάντησα νωρίτερα. Πολλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μαζί σας. Όμως ένα πράγμα θέλω να σας πω. Και με αυτό να κλείσουμε. Δεν παραγνωρίζω τις αδυναμίες και τις κυβέρνησης. Ποιος δεν έχει προβλήματα. Δεν παραγνωρίζω προφανώς τα προβλήματα του κόσμου. Ένα πράγμα θέλω να πω. Η στιγμή των δυνατοτήτων που ανοίγει σήμερα και που δυνατότητες έχει και προβλήματα μπροστά και δυσκολίες. Σημαίνει ότι χρειάζεται μια διαχείριση πολιτική από μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό την αριστερά. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Ποια αριστερά όμως? Αυτή την αριστερά. Αριστερά. Αυτή την αριστερά. Έχει σημασία. Κάνει άνοιγμα. Αυτή την αριστερά, η οποία ο λαός την έχει φέρει στην κυβέρνηση. Το κίνημα αλλαγής, αυτό, λέτε. Αυτό αφορά το κίνημα αλλαγής. Προφανές είναι ότι σε όλη την Ευρώπη οι συνεργασίες, οι προγραμματικές δεν γίνονται προς τα δεξιά της αριστεράς, γίνονται και με. Μάλιστα. Με κόμματα τα οποία είναι όμορα. Μάλιστα. Όμως το τονίζω αυτό. Η παλινόρθωση σε δεξιές διακυβερνήσεις και μάλιστα μέσα από την αντίληψη ότι όλοι είναι ίδιοι θα οδηγήσει σε κοινωνικές τραγωδίες. Αυτά τα οποία επισημαίνεται και που αφορούν απολύξεις των επιλογών με που έχουμε κάνει δικές σας, όπως μέχρι στιγμής. Και εμείς θα έχουμε ευθύνες και γι' αυτό πρέπει μάλιστα τον χρόνο που έχουμε μπροστά μας, το 1,5 περίπου χρόνο μέχρι τις εκλογές, να τον αξιοποιήσουμε ώστε οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για την οικονομία να δημιουργήσουν μια άλλη πορεία συνολικά για τη χώρα. Κλείνοντας να πω, ή εσείς είσαστε μακριά από το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μακριά από εσάς. Αισθάνομαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της αριστεράς που λέει αυτά τα οποία λέμε. Εσείς μπορεί να αισθάνεστε αριστερός, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η πολιτική ήταν δεξιά. Πράγματι είχε ένα πείνα νεοφιλελεύθερο, αλλά αυτό το είπαμε τον Αύγουστο του 2015 και κρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 στις εκλογές. Την οποία κατηγορούσατε και συνθηματολογικά καταφέρατε να πείσετε κάποιους από εκείνους που ψήφισαν δεξιά να ψηφίσουν για πρώτη φορά αριστερά. Μη βλέπετε πίσω. Τη στιγμή τώρα, τις δυνατότητες που ανοίγονται τώρα. Βλέπω και τα προβλήματα. Για διορθωτικές κινήσεις. Βλέπω και τα προβλήματα. Για διορθωτικές κινήσεις, το τονίζω αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτό τον ειλικρινή διάλογο που είχαμε μαζί και που μας δώσετε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.